Πάμε. Ελάτε εδώ. Ξεκινάμε κατά μήκους, Βασίλη. Βασίλης, θα έρθεις να πάρεις τον κόσμο με το λεωφορείο μετά το Βενζινάδικο. Όχι, ας μπει μέσα, ρε. Ας μπει μέσα, περιμένει. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Γαλάτιας και εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας της Γαλάτιας. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Μία καμπάνια μεγάλη, στην οποία συμμετέχουν παγκοσμίως πάνω από 100-110 χώρες με περίπου 8 εκατομμύρια θελοντές. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ. Είμαστε θελοντές για το περιβάλλον και είμαστε εδώ για να μπορούμε να προσέχουμε το περιβάλλον. Σήμερα είμαστε μαζεμένοι στις τρεις τοπικές κοινότητες του Δήμου Ιωαρδέας. Είναι το Δροσερό, η Γαλάτια και η Ολυμπιάδα, μαζί με τους φορείς τους, τους συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς. Σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαρδέας θα καθαρίσουμε τον άξονα που συνδέει τα τρία χωριά με την Πτολεμαΐδα. Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Θέλουμε αστικά και τα αστικά μας κέντρα καθαρά. Θα καθαρίσουμε τον άξονα γιατί έχει από τα σκουπίδια και από τα μπάζα που υπάρχουν τριγύρω. Έλα, έλα. Πρέπει όλοι να σταματήσουμε, όλοι να μπορούμε, όλοι να προσέχουμε το περιβάλλον, όλοι να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορούμε να ζούμε όμορφα. Να γίνονται διάφορες ανάλογες δράσεις, είτε αυτές αφορούν την παγκόσμια καμπάνια που γίνεται σήμερα, είτε διαφορετικά με άλλες δράσεις μέσα από την κοινή συνεργασία με τους συλλόγους και τους τοπικούς φορείς, είτε είναι η κοινότητα είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και όλοι μαζί να συμβάλλουμε για να έχουμε ένα περιβάλλον καθαρό, όμορφο και πάνω απ' όλα μέσα από αυτές τις δράσεις να ερχόμαστε σαν κοινότητες, σαν χωριά και σαν σύλλογοι πιο κοντά. Μετέχουμε ως Δήμος Ιωαρδέας στο πρόγραμμα Let's Do It Greece σε συνεργασία με τις τρεις τοπικές κοινότητες Δροσερού, Γαλάτιας και Ολυμπιάδος και τους πολιτιστικούς συλλόγους και η ομάδα θελοντισμού Πτολεμαΐδος και άλλους εθελοντές από την τριγύρω περιοχή να καθαρίσουμε τον άξονα που συνδέει τις τρεις κοινότητες. Θέλω να ευχαριστήσω. Καταρχήν η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ καλή σαν πρώτη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους, τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια για το ενδιαφέρον που δείξανε και μας έκανε να έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να περάσω στον κόσμο ότι δεν αρκεί μόνο οι ομάδες εθελοντισμού αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής πρέπει να συμβάλλουν ώστε να έχουμε μια καθαρή πόλη και καθαρά χωριά. Σήμερα είναι η μέρα καθαριότητος, περιβάλλοντος. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι σύλλογοι των τριών τοπικών κοινοτήτων και ο Δήμος Ιωαρδέας. Είμαστε και εμείς παρόν. Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, να μην είναι μόνο μία μέρα για την καθαριότητα για το περιβάλλον, ώστε να έχουμε τις πόλεις και τα χωριά μας καθαρές. Σε αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο υπόλοιπος κόσμος, ώστε να μην πετάμε σκουπίδια ανεξέλεκτα και όπου βρίσκομαι, αλλά να προσπαθούμε όλοι μας να έχουμε καθαρό περιβάλλον και για τα παιδιά μας και για μας τους ίδιους. Θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους και τα άτομα και τους εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Εδώ που φτάσαμε θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας πως ο εθελοντισμός θα είναι το πρωταρχικό το οποίο πρέπει να σκεπτόμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Thank you.
let's move, ας πούμε, για τους δρόμους, για την καθαριότητα των δρόμων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συλλόγους και τα παιδιά που ήταν δηλαδή παρόν κατευθείαν μόλις τους είπαμε. Και θέλει λίγο να είμαστε συνειδητοποιημένοι εμείς που περνάμε τα αυτοκίνητα και πετάμε σακούλες έξω από τα παράθυρα. Γιατί αυτό το πράγμα εμείς το κάνουμε και ύστερα βάζουμε τα παιδιά μας για να τα καθαρίσουμε. Συμμετέχουμε και εμείς ως Γραφείο Εθελοντισμού σήμερα στην κίνηση για τον εθελοντικό καθαρισμό της περιοχής μέσα από το Let's Do It, το οποίο το διοργανώνει ο Δήμος Ορδέας με την Αντιδημαρχία Καθαρισμού και διάφορους φορείς της πόλης. Θέλουμε και εμείς να δώσουμε το μήνυμα αυτό του Let's Do It, που είναι όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, για την καθαριότητα. Πρέπει και εμείς να προσέξουμε έμπρακτα το περιβάλλον. Γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα να δώσουμε εδώ ένα χέρι, να καθαρίσουμε αυτή την όμορφη περιοχή από εδώ πέρα, την εποχή της Άνοιξης, να δείξει έτσι πιο όμορφο το περιβάλλον. Και να, με αυτόν τον τρόπο και εμείς δείχνουμε την ευαισθητοποίησή μας μέσα από πράξεις, όχι λόγια. Και είμαστε σήμερα εδώ να δώσουμε δυναμικά το παρόν.